Συμπληρώνονται από την ημέρα λήξης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στις 9 Μαΐου που έχει καθιερωθεί ως ημέρα πανελλαδικού εορτασμού των εθνικών αγώνων και της εθνικής αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού για την έμπρακτη απόδοση της οφειλόμενης από το έθνος τιμής προς τους πολεμιστές, τους αγωνιστές, τους νεκρούς και τα θύματα του Ιερού Αγώνα 1941-1944 του ελληνικού λαού εναντίον των εχθρικών στρατευμάτων κατοχής. Στις αίρες το πρωί τελέστηκε επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών. Ο δίκτυος μέρος του πολέμου με την οποία είχε πλέον αυτή. Στον έθνο μας, εκτός Ευρώπης, Αμερικανοί διάφυνες, συνέχιζαν τον πόλεμο που έφερε με τελειώσμα για δύο βίωτα. Τον κομματισμό του διεδικάστηκε μας την εφαρμοσία. Συμπληρώθηκε με τα 5 χρόνια τη λήξη του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, ενώ σε τους μεγαλύτερους πολέμους ανθρωπότητος, που έπεσε στη συνέχεια ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στον Αδριάντα του ήρωα Εμμανουήλ Παπά στην πλατεία Ελευθερίας. Κυστερών κύριος Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Η Δήμαρχος Σερών, κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα. Ως εκπρόσωπος δεκάτου συντάγματος πεζικού αντισυνταγματάρχης, κύριος Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης. Η υποδιευθύντρια αστυνομικής διεύθυνσης Σερών, αστυνομικός διευθυντής κυρία Κωνσταντίνα Ρέγκλη. Ο διοικητής της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Σερών, αντιπύραρχος κύριος Ανδρέας Θεοδωρίδης. Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού κύριος Ελευθέριος Καραγιαννίδης. Ακολούθησε ενός λεπτού σιγής και ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Σιγή ενός λεπτού.
πέρασε εκδήλωση, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασίλειου δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην σημερινή ημέρα Ευρώπης, καθώς γιορτάζουμε την ειρήνη και την ενότητα στην Ευρώπη, στέλνοντας το μήνυμά του για τις ευρωεκλογές που έρχονται. Η μέρα της Ευρώπης. Σήμερα γιορτάζουμε τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και τη νίκη των δημοκρατικών δυνάμεων απέναντι στον ναζισμό και τον φασισμό. Ταυτόχρονα όμως, 9 Μαΐου του 1950 υπεγράφει η διακήρυξη του Σουμάν και τέθηκε ο θεμέλιος κλίτς της δημιουργίας της Ενωμένης Ευρώπης. Σήμερα το 2024 η Ελλάδα είναι υπερήφανο μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας που συμβάλλει σημαντικά στην εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Ενώ το δικό τους μήνυμα έστειλαν και ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος, η Δήμαρχος Σερρέων Βαρβάρα Μητλιάγκα και ο Βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κώστας Μπούμπας. Τιμήσαμε σήμερα τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ενός φοβερού πολέμου που εύχομαι ποτέ η πατρίδα και ο κόσμος να μην το ζήσει. Τιμήσαμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, όλους τους Έλληνες που από άκρο σε άκρο έδωσαν το αίμα τους, έδωσαν την ίδια τους τη ζωή για αυτή την πατρίδα για να είμαστε ελεύθεροι. Εμείς δεν έχουμε ζήσει πόλεμο, δεν μπορούμε να διανοηθούμε τι ακριβώς συμβαίνει όταν γίνεται ο πόλεμος, πόσο τραγικό είναι. Εμείς ζήσαμε μια ειρηνική και ζούμε μια ειρηνική περίοδο την οποία πρέπει να την παραδώσουμε στα παιδιά μας και να συνεχίσει αυτή η χώρα έτσι όπως πρέπει να πατήσει, με σίγουρα βήματα σταθερά προόδου. Εκείνο που έχω να πω, θέλω πραγματικά σήμερα τιμήσαμε και τους ανθρώπους που ήρθαν από όλη τη γη προκειμένου να προσφέρουν και στην πατρίδα μας αλλά και στον κόσμο που σήμερα είναι ελεύθερος την ελευθερία του. Και αυτό πρέπει όλοι να το γνωρίζουμε. Πρέπει να γνωρίζουμε ποιους και ποιοι βοήθησαν αυτή τη χώρα, ποιοι ήταν από την πλευρά που ήταν απέναντι στον ναζισμό και ποιοι έδωσαν το αίμα τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι, όπως σας προείπα. Χρόνια πολλά. Η ημέρα λήξης του Β' Παγκοσμίου Πολέμου σήμερα, το 1945, μια μέρα που την γιορτάζουμε για να τιμήσουμε τη μνήμη όλων αυτών που θυσιάστηκαν στον αγώνα κατά του ναζισμού και του φασισμού. Σε αυτό το σύννεφο που είχε σκεπάσει την Ευρώπη στα δύσκολα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μας θυμίζει να προσπιζόμαστε την ελευθερία και την δημοκρατία και να τιμούμε αυτούς που θυσιάστηκαν για αυτήν για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι σε μια Ευρώπη ενωμένη όπως είμαστε αυτή τη στιγμή. Χρόνια πολλά και πραγματικά τιμή και δόξα σε όλους όσους έπεσαν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί υπάρχουν και Σερραίοι, πολλοί Έλληνες φυσικά, για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και των λαών.